Ναι, θα το δούμε και αυτό. Το Gerasian Times και οι ρωσικά μέσα ενημέρωση μα πληροφορούν ότι η Πολωνία συγκεκριμένα ετοιμάζει stealth πυράπλους για την Ουκρανία. Ετοιμάζει τον Storm Shadow που εκτοξεύεται από αέρα. Είναι γαλλοβρετανικό όπλο που αναπτύχθηκε από την MBDA και πολωνή μηχανική θα το συγχωνεύσουν με το Σουκόι m Προσοχή εδώ. Είναι ο δεύτερος πυρευλός που συνδυάζει το Στομ Σιαντού με τα μαχητικά αεροσκάφη Σοβιετικής Προέλευσης. Θυμούμε το AGM-88 High Anti-Radiation Missile που ενσωματώθηκε επιτυχώς με τα μαχητικά ΜΥΓ-29 της Σοβιετικής Προέλευσης οποίο στοχεύει ρωσικέ τοποθεσίε αεράμνα και ραντάρ. Το δίκαιο στο Αβία Πρόνιου που τονίζει ότι μόνο ένα μαχητικό ΣΟΚΟ 24 θα είναι εξοπλισμένο από την 7η Ταξιαρχία Τακτική Αεροπορία, δεδομένη υψηλή τιμή αυτού του πυράβλου, τιμάται σε 1,4 εκατομμύρια δολάρια ανά μονάδα. Κατονομάζονται και τρία εργοστάσια εντό τη Πολωνία από δυτικού εμπειρογνώμονε που περιμένουν την ενσωμάτωση του στον στο σου 24 24M. Το είναι το WZL στη Βαρσοβία και το Big Goss και το εργοστάσιο PZL στο Μιλέκ. Το Σουκό 24 είναι βομβαρδιστικό τζετ Σοβιετικής εποχής με μεταβλητή γεωμετρία, η πτερήγια του... Τα κύρια φτερά μπορούν να στέλνονται προς τα μπρος και πίσω, ρυθμίζοντας τη ροή του αέρα γύρω από το αεροσκάφος. Στον του σκιά της καταιγίδας. στη ταχύτητα 1550 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτονομία πάνω από 3.000 χιλιόμετρα. Μπορεί να πετάξει ως 36.000 πόδια με μέγιστο ρυθμό να ρίχνει 29.500 και πλέον πόδια ένα λεπτό είναι ασύλληπτα τα ύψη. Παράδειγμα, στα μεγάλα ταξίδια, 13.000 και πλέον πόδια, αλλά εδώ μιλάμε για πολλαπλάσια. Και μιλάμε πράγματι για τη γαλλική έκδοση SCAL, που χρησιμοποιείται και από τα μαχητικά ραφάλ της Ινδικής Αεροπορίας, IAF. Ο έχει μήκος πάνω από 5 μέτρα, πλάτος 63 εκατοστά, ζυγίζει περίπου 1.300 κιλά με βαριά κεφαλή 450 κιλών. Επίσης και άλλα μαχητικά, Tornado, Eurofighter, τυφούν, σαμ Grippen και Miraz 2000 μπορούν να πυροδοτήσουν το Storm καλπ. Scalp. Ο βέβαια προγραμματίζεται πριν την εκτόξευση. Το αεροπλάνο δύναται να γυρίσει και να πετάξει μακριά προτού δυνηθεί να εντοπίσει ο εχθρός χρησιμοποιεί συστήματα δορυφορικής πλοηγήσης, χαρτογράφηση δάφους, καθοδηγείται ή στην περιοχή του στόχου σε μια διαδρομή χαμηλής πτήσης. Εδώ πιλότος της IAF Django Evijander Thakur μας λέει ότι η Πολωνία το έχει ήδη ολοκληρώσει όλο αυτό την ενσωμάτωση. Τονίζω όταν ερωτήθηκε ότι η ενσωμάτωση του Σουχώ 24 με τον Storm Shadow Απαιτεί μόνον αλλαγή στον πυλώνα που μεταφέρεται ο πύραυλο. Στη χρήση ενό προσαρμογή, ο υπολογιστή πτήση όπλων θα πρέπει να προγραμματιστεί για να εμφανίζει παραμέτρου εκτόξευση ενδείξει, να στέλνει σήματα από και προ τα όπλα. Αυτά λέει τα κούρ. Επομένω, στου Ρώσου να χρησιμοποιούν οπτική στόχευση όπω έχουν κάνει με τα Χάρμ. Μην ξεχνάμε και του θανατηφόρου Μπουλαβά, του διπυρωτικού. Μην ξεχνάμε ότι καπνός χωρίς φωτιά δεν υπάρχει, άρα η Ουκρανία θα έχει τους πυράβλους τέλθ, από ό,τι εκτιμούν οι περισσότεροι. Είναι σημαντικότατη είδηση, γεκριμένες ειδήσει, εγκαιρή και εγκαιρή ενημέρωση, εγγραφείτε, κοινοποιήστε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.